Μάλιστα, έκαναν την κηδεία του Σόρενσεν και έθεψαν πέτρες. Απίστευτο. Θα μου πείτε που εντοπίσατε το σπίτι του Σόρενσεν ή Σορογιάννη. Αυτό, Ρομπέ, είναι θέμα της αστυνομίας. Και που είσαι εδώ, πολύ σου είναι. Τρομάξει πάρα πολύ με αυτά που μου είπε. Πραγματικά, δεν ξέρω αν κατάφερα να τη συνεφέρω. Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Φοβάμαι, Άννα, μην κάνει κακό στον εαυτό της. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν την καταλαβαίνω. Εμείς ζούμε τις ζωές μας και εκείνη είναι μέσα σε ένα κελί. Απ' την άλλη, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κάνει κακό στον εαυτό της στη φυλακή. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι, γιατί όλα μπορούν να συμβούν εκεί μέσα. Έλα, Φιλιππέ. Έμαθες ότι είναι παρασχακή. Για πες. Ναι, είναι επιχειρηματίας, πολύ ευκατάστατος, 35, από εύπορη οικογένεια και ζει στο παλαιό ψυχικό. Με τι ασχολείται? Είναι έμπορος ειδών υγιεινής, πλακάκια, μπάνια, τέτοια πράγματα. Έχει 3 μεγάλα καταστήματα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα. Συνεργάζεται με εργοστάσια στην Ιταλία. Ο πατέρας του έχει πεθάνει και απλώς διευθύνει αυτό στην επιχείρηση. Είναι μοναχογιός. Κατάλαβα. Και τι άνθρωπος είναι, θέλω να πω, μάθαμε για το χαρακτήρα του. Δεν έχω νέα ακόμη, όταν έχω θα σου πω. Εντάξει, Φίλιππ, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μιλήσω. Έλα, γεια. Έμαθε πληροφορίες για αυτόν που ισχυρίζεται ότι είναι πατέρας του μωρού της Σαμίρα. Είναι ευκατάστατος, λέει, και αν αποδειχτεί ότι όντως είναι βιολογικός πατέρας του παιδιού με DNA και δεν το ήξερε, τότε την έχουμε άσχημα. Συγγνώμη που άρχισα, αλλά μέσα στους υπάλληλους. Πάμε. Σε περιμένεις εγώ για τη συνέντευξη. Τι έγινε, εντάξει, προσαρμόστηκε. Ναι, πολύ. Το μαγαζί έχει στρωμένη πελατεία, τρέχει μόνο του. Συγγνώμη, καλή. Έλα, Μιχαλή. Άκου να σου πω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη μαζί σου. Έλα, σε κλείνω, είμαι μαζί με τον προμηθευτή μου τώρα. Γεια, γεια. Ποιος σε κάνει, εξάλλου? Ο φίλος μου με τον οποίο συγκατοικούμε και εντάξει, έχει πολλές ιδιοτροπίες. Δύσκολο πράγμα η συγκατοίκηση. Σε μένα το λες. Ρώτα και εμάς ο παντρεμένος. Α, γνώρισα τη γυναίκα σου. Ήρθε μαζί με τη Μαργκό Νίβεν. Να σε ρωτήσω, τι φάση είναι? Η γυναίκα μου. Πιάνει την πέτρα και τη στίβει. Όχι, όχι, η Μαργκό Νίβεν. Με κάλεσε να πάω σπίτι της για φαγητό απόψε. Τι? Σε κάλεσε η Μαργκό να πάτε να φάτε? Ναι. Γιατί αυτό το ύφος? Να τρομάξω? Όχι, όχι, κοιτάξτε. Μια χαρά γυναίκα είναι. Ηρέμησε και απόλαυσε το. Βρήκατε πέτρες, λοιπόν. Άρα ας επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Αν αυτός ο Σόρενσεν, ο Σορογιάννης, θεωρείται ο αρχηγός του κυκλώματος, πρέπει να προχωρήσουμε στη σύλληψή του. Μα με ποια δικαιολογία? Δεν έχουμε αποδείξεις. Έχουμε. Καταθέσεις που τον κατονομάσουν, η ψεύτικη κηδεία. Και σίγουρα με τη σύλληψή του θα ανοίξουν τα στόματα. Επίσης θα πάρουμε στοιχεία και από την έρευνα στο σπίτι στη Βουλιαγμένη. Οι δικοί μας που παρακολουθούν το σπίτι που μένει ο Σόρενσεν είπαν ότι δεν έχει βγει καθόλου. Εγώ προτείνω να περιμένουμε λίγο μέχρι αύριο να δούμε αν κάποιος άλλος μπει στο σπίτι, όπως ο Γκίκας, και τους συλλάβουμε όλους μαζί. Τι λέτε? Συμφωνώ. Αυτός που παρέλαβε τον Γκίκα από τη φυλακή, βρήκαμε ποιος είναι? Φαίνεται πως δεν έχει καμία σχέση με τον κύκλωμα. Μάλλον είναι κάποιος φίλος. Ενημερώθηκα ότι πήρατε μαζί σας στην εκταφή και έναν δημοσιογράφο, αυτόν τον Νικόλα Ρουμπέση. Για ποιο λόγο? Μας είχε δώσει κάποιες πολύ σοβαρές πληροφορίες και κατά κάποιο τρόπο έχασε την αποκλειστικότητά του και ζήτησε να είναι παρόν. Άστο, καλώς. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν θέλω να χώνεται στις δουλειές μας. Μάλιστα. Το σημερινό ήταν μεγάλο σοκ. Ο Σορογιάννης, για να ξεφύγει, αίσθησε ολόκληρη κηδεία. Είναι θέμα χρόνου. Τον πλησιάζουμε. Αυτός ο πληθυντικός που χρησιμοποιείς με ξεπερνάει. Τον πλησιάζουμε, κύριε Ρουμπέση. Εγώ και εσύ.
Πρέπει να οργανώσουμε ένα σχέδιο, ε. Εγώ και εσύ. Ναι, δεν θα συνεργαστούμε. Ο Σωρογιάννης ή Σόρενσεν, όπως το λένε, είναι το μεγαλύτερο προκάμι της παιδικής πορνογραφίας στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να το ξεριζώσουμε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Σταμάτα να περιστάνεις τον αστυνόμο και σταμάτα να χώνεσαι στη δουλειά μου. Τώρα γιατί μου μιλάς έτσι? Δεν είμαστε φίλοι? Α, τώρα είμαστε φίλοι. Δηλαδή με κυνηγάς, φυτρώνεις εκεί που δεν σε παίρνουν, μου στέλνεις λουλούδια, καφέδες, κρουασάν και τώρα θέλεις να είμαστε φίλοι? Δεν σε καταλαβαίνω πραγματικά. Είναι που δεν ξέρεις τίποτα για μένα. Ρώτα με, τι θες να μάθεις? Ρώτα με ελεύθερα. Τίποτα δεν θέλω να μάθω. Να πιεις τον καφέ σου και να φύγουμε, αυτό θέλω. Μη βιάζεσαι, γιατί όταν τελειώσω αυτόν τον καφέ θα παραγγείλω κι άλλον. Δυο-δυο τους πίνω τους καφέδες εγώ. Μήπως θες και εσύ κι άλλο? Σου αρέσει η κούκλα που σου έκανε δώρο, θες? Ναι, είναι το μωρό μου. Να σε πάρω, καλίτσα. Ναι. Έλα. Δώσ' του και με φυλάκι. Τι γλυκό παιδί σου εσύ. Έλειωσες ρε Ορφέα, έλειωσες. Έτσι και κάνεις κόρη θα κατουρηθείς απάνω σου. Δεν προλαβαίνουμε να σε αλλάζουμε πάνες. Εντάξει, να αφήσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Δεν πειράζει Μαρθά. Το έχω ξεπεράσει. Όποτε θέλει η Ελένη μου. Της τύχησε πολύ το θέμα της αποβολής. Μην βλέπεις που δεν μιλάει. Πάλι γαλά που το κατάλαβες. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Καμία πίεση δεν θα έχει ελεηνεούμενα. Όποτε είναι έτοιμη, θα κάνουμε το παιδάκι μας. Μα αλήθεια, γιατί δεν έρθει η Ελένη, πού είναι? Την έπιασε να κάνει γενική στο σπίτι σήμερα. Δεν το τρώμε αυτό. Δεν το τρώμε αυτό. Δεν το τρώμε αυτό. Έλα, ο Φίλιππος είμαι. Μήπως ενοχλώ? Όχι, κάνω δουλειές. Έχεις ένα λεπτάκι? Ναι, αμέ, πες μου. Θυμάσαι πως σου είπα ότι ψάχνω σπίτι στην Αίγινα για να νοικιάσω? Βρήκες τίποτα? Αν σου πω ότι το ξέχασα τελείως. Μόλις κλείσουμε θα πάρω 2-3 τηλέφωνα και θα σε πάρω. Μην ανησυχείς, κάτι θα βρούμε. Για πες, πώς θα πας με τη δουλειά? Προσαρμοστικές? Την παλεύω. Καλά θα πάει, δεν αγχώνομαι. Εσύ κατεβαίνεις καθόλου Πειραιά? Ναι, κατεβαίνω. Κάνω την πρακτική μου εκεί. Σταμάτησα από τον ψυχίατρο που ήμουν, αλλά θα ψάξω να τη συνεχίσω αλλού. Okay. Όταν κατέβεις, θα χαρώ πολύ να περάσεις από το γραφείο. Για έναν καφέ. Γιατί όχι. Τα λέμε. Γεια. Where did the ship they left from Singapore go? Bombay. What were the orders? To change crew members and captain. And who's going to be the new captain? Okay, I see. Thank you, Steve. Bye. We'll be in touch. Yes. Ποιος είναι πάλι αυτός ο Steve? Τώρα γιατί με ρωτάς, ε? Εγώ να κατέβω, παιδί μου, στη δουλειά σου. Είμαστε ή δεν είμαστε μαζί? Τα έχουμε όλα γνωστά ένα στον άλλον, ναι ή όχι? Τώρα, για να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχεις χρόνο? Όχι, δεν έχω χρόνο. Ήρθα να κάνω ένα ντους και να γυρίσω στη δουλειά μου. Uh-huh. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ θες να σου μιλήσω για λάδια, για ξύδια, για ελιές, για αυτά, για τυριά. Εγώ δεν σου είπα να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τη ζωή μας. Εγώ όμως δεν ανακατεύομαι στις δουλειές σου και με τον ίδιο τρόπο θα ήθελα να μην ανακατεύεσαι κι εσύ. Με ρωτάς συνέχεια τι κάνω, με ποιον μιλάω, ποιος είναι ο Στίβ, κρυφακούς, κάνεις, δεν θέλω. Κρυφακούω? Μαλιτσά, είσαι μανία κατά δίωξης. Εγώ κρυφακούω? Έλα τώρα σε παρακαλώ. Εγώ νοιάζομαι για σένα απλά. Εντάξει, κύριε Μελά, είστε έτοιμος? Σε 10 λεπτά βγαίνουμε. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω ξαναβγεί στην τηλεόραση. Μην ανησυχείτε, θα καθοδηγήσω εγώ την συζήτηση. Απλά δεν θέλω καθόλου χαρακτηρισμούς, σας παρακαλώ, για την άλλη πλευρά και ειδικά για το θύμα.
Ναι, ρε, η πρώτη κρυάδα είναι. Μετά θα σου κάνει ερωτήσεις και θα τις απαντάς. Αγάπη μου, την αλήθεια θα πεις. Γιατί να έχεις αγωνία? Και τι ερωτήσεις θα μου κάνετε? Πληροφορίες για την Όλγα Καρέλη. Ποια είναι η σχέση σας? Ποια ήταν η σχέση της με το θύμα? Δείξτε μου εμπιστοσύνη. Δεν πρόκειται να σας εκθέσω. Λοιπόν, παιδιά, να βάλουμε λίγο μικρόφωνα. Τι έχεις σήμερα? Από το πρωί είσαι αλλού. Ο πατέρας της μικρής μου, ο Αλέξανδρος, θα βγει στην εκπομπή της Ζερβού. Και δεν το έχει πολύ με αυτά, έχω μια ανησυχία. Εντάξει, μην ανησυχείς. Θα κοιτάξω να δω τι είπε και θα σου πω. Πάμε μέσα. Καρέλη! Τι νομίζεις ότι είσαι και ξεμοναχιάζεσαι? Νομίζεις ότι είσαι καλύτερη από εμάς? Φώνησα είσαι. Όχι κόμισα. Α, μωρή ξυπασμένη. Έχεις κάτι μαζί μου? Σε ενοχλώ? Ναι, μωρή. Με ενοχλείς. Τι με κοίτας έτσι? Θα με διρείς? Έλα. Έλα. Σασά, δεν πάει να μυρίσεις κανένα απορριπαντικό, να μαστουρώσεις λιγάκι? Κι άσε μας ήσυχες. Άντε, μπράβο. Είδα τι ωραίο ζευγάρι. Καλά, Στέφανα! Δεν καταλαβαίνω γιατί με προκαλεί. Τι της έχω κάνει? Μη δίνει σημασία. Η Σάσα κάνει επίδειξη δύναμης εδώ μέσα. Πιο πολύ για να με σηκώσουν κεφάλι άλλες. Θέλει προσοχή. Έχει αρκετά κονέ εδώ μέσα. Τι μπορεί να μου κάνει? Ας πούμε να σε αλλάξει κελί και να σε πάει στο δικό της. Γιατί, αφού δεν με πάει? Είσαι αρκετά αθώα τελικά. Μη φοβάσαι. Θα σε προστατεύσω εγώ. Είμαι κι εγώ παλιά εδώ μέσα. Στο ξαναείπα. Έτοιμοι, σε 5 ξεκινάμε. Καλησπέρα σας. Είμαστε και σήμερα εδώ σε άλλη μια εκπομπή, στην οποία θα ασχοληθούμε και σήμερα με την υπόθεση του Παντελή Βασιλείου. Μια υπόθεση που φαίνεται ότι σας έχει προβληματίσει και αγγίξει, θα έλεγα, λόγω της ιδιαιτερότητάς της. Σήμερα, καλεσμένο εδώ στο στούντιο, έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Μελά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο οποίος θα μας διαφωτίσει λίγο για την υπόθεση. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με το να μας πείτε ποια ήταν η σχέση σας με την κυρία Καρέλη. Την Όλγα τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και τολμώ να πω ότι την ξέρω καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Είστε ο πατέρας της κόρης της, από όσο γνωρίζω. Μιλάμε πάντα για το παιδί το οποίο ισχυρίστηκε ότι προστάτευε η φερόμενη δράστης. Ναι, ναι. Πρόκειται για την κόρη μου. Άρα υπήρξατε ζευγάρι με την κυρία Καρέλη. Ήσασταν παντρεμένοι? Όχι, δεν παντρευτήκαμε ποτέ. Με την Όλγα είχαμε μια σχέση η οποία ήταν και πολύ φιλική παρά ερωτική. Και από εκεί προέκυψε και το παιδί. Δεν θα ακούσετε πολύ καλά αυτό. Ο κόσμος είναι συντηρητικός. Και τι να πει? Την αλήθεια λέει. Άρα μου μιλάτε για μια γυναίκα η οποία αποφάσισε να φέρει στον κόσμο το παιδί μόνη της και να το μεγαλώσει. Συμμετέχω και εγώ στο μεγάλωμα της κόρης μου. Και ναι, η Όλγα είναι μια γυναίκα ανεξάρτητη, δυναμική και αξιοπρεπής. Είναι μια γυναίκα που αναλαμβάνει τις ευθύνες της στο κέραιο. Κύριε Μελά, είχατε ικανή την κυρία Καρέλη να σηκώσει όπλο και να σκοτώσει άνθρωπο? Όχι. Όχι χωρίς σοβαρό λόγο. Για να το κάνει αυτό η Όλγα πάει να πει ότι όντως το παιδί μας βρέθηκε σε κίνδυνο. Γνωρίζατε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με το θύμα στο παρελθόν? Πού
Έφτασε στο Μάριο. Στη Μάρθα. Αχ, θα χαζέψει λίγο, θα περάσει η ώρα. Ήθελα να σε δω. Άντε πάλι ήθελα να με δει. Καλά είμαι εγώ, Βέρα μου, να μην ανησυχείς για μένα. Για πες τι έγινε με το Θεοχάρη, ήρθατε πιο κοντά τελικά. Μπορείς να το πεις και έτσι. Κάναμε έρωτα. Α, τόσο κοντά. Και συνεχίζετε μαζί. Όχι ακριβώς. Ο Θεοχάρης θέλει πρώτα να χωρίσει με την Αμαλία. Να της το ξεκαθαρίσει, να δει τι θέλει από τη ζωή του και μετά βλέπουμε. Εσύ, τι θες από τη ζωή σου? Στα αλήθεια, δεν ξέρω. Τον Θεοχάρη τον αγαπάω. Τον θέλω ερωτικά, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζήσω μια επανάληψη της παλιάς μου ζωής. Είμαι μπερδεμένη. Κατάλαβα. Πώς πας με την εγκυμοσύνη? Καλά πάω. Θα ήθελα να το ζήσω αυτό λίγο έτσι πιο φυσιολογικά, να το απολαύσω, αλλά δεν πειράζει, αυτό έχουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία ζω λίγο μηχανικά, σαν κουρδισμένη νιώθω. Ο Τόνι είναι σε κέντρο αποκατάστασης. Μη μου ξαναμιλήσεις για τον Τόνι, Βέρα. Τέλειωσε αυτό. Φτάνει. Να έρθεις μαζί μου. Σε όλα. Παντού. Ναι. Κι αν... Δεν θα το μετανιώσεις. Στο υπόσχομαι. Ξέρω ότι σε πονάει. Αυτό το παιδί θα σας δένει για πάντα. Δώσ' του μια δεύτερη ευκαιρία όταν βγει. Αποκλείεται. Με την Όλγα είμαστε οι καλύτεροι φίλοι. Λέμε τα πάντα. Ουδέποτε υπήρξε κάτι σοβαρό με τον Παντελή Βασιλείου. Ξέρω ότι υπήρξε ένα φλερτ, αλλά δεν κράτησε περισσότερο από 2-3 μήνες. Αυτό ήταν όλο. Η άλλη πλευρά όμως ισχυρίζεται ότι η κυρία Καρέλη είχε πάθει ερωτική αιμονή με το θύμα και δεν σταμάτησε να τον ενοχλεί ακόμα και όταν αυτός παντρεύτηκε. Αυτά είναι βλακίες. Η Όλγα ποτέ δεν τον ενόχλησε. Όπως σας είχα πει και πριν, η Όλγα είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Αυτοί που τα λένε όλα αυτά είναι σχρείς συκοφάντες. Χάνει την ψυχραιμία του όμως και δεν πρέπει. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτή επειδή δεν το κάνει για να τον προκαλέσει. Δεν βλέπεις? Όλη η ζωή της Όλγας είναι αυτό το παιδί. Αφήσει τα πάντα πίσω της για να το μεγαλώσει σωστά και όμορφα. Δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να κάνει αυτό το φόνο για να καταστρέψει τη ζωή της και τη ζωή του παιδιού μας. Ο κίνδυνος ήταν αυτό που όπλησε το χέρι της. Κύριε Μερά, βλέποντας πιο ψύχρεμα τα γεγονότα τώρα, την δικαιολογείτε? Αυτή είναι ερώτηση παγίδα. Το σκέφτεται. Όχι, δεν δικαιολογώ ένα φόνο, αλλά δεν επικροτώ ούτε και την αυτοδικία και την εκδίκηση. Όμως η Όλγα με την πράξη της αυτή υπερασπίστηκε το παιδί μας. Και γι' αυτό θα την ευγνωμονώ αιώνια. Μάλιστα. Μια απάντηση που συγκινεί τους πάντες, όσο και αν όλοι διαφορούμε με την ίδια την πράξη. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελά. Εμείς δίνουμε το ραντεβού μας και αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα. Συνεχίζω το ψάρεμα στα τσάτ, κυρία διοικητά, αλλά μέχρι στιγμής τίποτα. Φαίνεται ότι μετά τη σύλληψη του Σταυρίδη και των άλλων έχει πέσει σύρμα και είναι όλοι πολύ προσεκτικοί. Ίσως να είναι για λίγο καιρό. Θα βγουν όμως πάλι στο ψάξιμο. Το πάθος τους για μικρά παιδιά είναι ανίκητο. Να συνεχίσεις. Εννοείται, κυρία διοικητά.
Έστησαν ψεύτικη κηδεία, το καταλαβαίνεις. Ρε, αυτοί δεν σταματάνε ποτέ και με τίποτα. Εγώ φοβάμαι, είναι μεγάλο ψάρι αυτός. Δεν τα παρατάμε. Τρελάθηκες. Με τίποτα. Εγώ τώρα έχω πεισμώσει πιο πολύ. Κάνω ό,τι νομίζεις. Εγώ έφυγα. Έχω ραντεβού με κομμενάκι. Καλά να περάσεις. Ξέρεις ότι θα μπορούσα να κάνω τα πάντα για να σε σώσω. Μέχρι και καράτε θα μάθαινα. Πες δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Γιατί πρέπει συνέχεια να μου σπάς τα νεύρα. Για να σε κάνω να με προσέξεις. Όσο γι' αυτό, είναι δυνατόν να μη σε έχω προσέξει. Αλήθεια. Για πες. Τι ακριβώς θέλεις από τη ζωή μου. Συγγνώμη, ποια είναι η ερώτηση ακριβώς. Τι θέλεις από μένα. Ορίστε, σ' ακούω. Να σου πω από κοντά. Σε παρακαλώ. Οκ. Αλλά θα μου το πεις τα ίσια. Κουράστηκα, Ρουμπέση. Αμάν με αυτό το Ρουμπέσης. Έχω και μικρό όνομα. Νικόλα με λένε. Αντί γεια σου, Νικόλα. Έχουμε και δουλειά. Πώς θα δεις το πω τώρα. Να στύψω εγώ το λεμόνι για τα αυγά λεμόνα. Άμα θέλεις. Θέλω. Για πες για τη Λίδα. Μου λέει θες φυλάκι. Ξετρελάθηκα. Τι γλυκό πλάσμα είναι αυτό. Δεν ξέρω, Ελένη μου, αλλά όταν είμαι με μικρά παιδιά, μαλακώνει η ψυχή μου. Γίνω μάλλον άνθρωπος. Ορφέα μου, δεν είμαι έτοιμη να βάλουμε μπροστά για παιδί, αν αυτό προσπαθείς να μου πεις. Όχι. Ίσα-ίσα. Με ρωτήσαν και οι γονείς σου και τους είπα ότι σε ένα χρόνο. Και αν. Αλλά θες βλέπουμε. Άλλαξες. Πραγματικά άλλαξες. Είδες. Μετά το θάνατο της μάνας μου πληρώθηκα. Θέλω να πάρω άδεια 5 μέρες και να πάμε στα Μετέωρα. Να πάμε να δούμε την Όλγα. Δεν μπορώ όσο... Σκέφτομαι τη Λίδα να μεγαλώνει μόνη της και για την ψυχή μου. Να πάμε, όποτε θέλεις. Να γυρίσει ο Αλέξανδρος με την Άννα και να πάμε. Είσαι ψυχούλα, Ορφέα μου. Εσύ με άλλαξες. Εσύ. Έλα και να φάμε σήμερα. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για το τραπέζι. Δεν ήταν ανάγκη. Εγώ το ήθελα. Δεν σου φέρθηκα και με τη μεγαλύτερη αυρότητα στην αρχή. Δεν πειράζει. Εγώ καταλαβαίνω ότι υποστηρίζεις τη γυναίκα σου και αυτό μετρά. Λοιπόν, εσείς είστε νιόπαντρο ζευγάρι, έτσι. Εντελώς. Ούτε μήνα δεν έχουμε κλείσει. Και παντρευτήκαμε εδώ, στα Μετέωρα. Ναι, το ξέρω. Δημοσιογράφος είμαι. Και για να είμαι ειλικρινής, έψαξα και έμαθα για την ιστορία σας και ξέρω τότε που κρυβόσασταν και ήθελα να σας κάνω και μία εκπομπή. Ούτε με σφαίρες. Συγγνώμη, το γραφείο είναι. Ναι. Α, αλήθεια.
Πολύ καλό αυτό, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Θα μου τα πεις και από κοντά. Έγινε, έλεγε. Η βοηθός μου ήταν και μου είπε ότι μετά την εκπομπή έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο και η κοινή γνώμη γύρισε υπέρ της Όλγα Σκαρέλη. Ωραία, μακάρι να βγει κάτι καλό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Είδες. Τι να πω. Σε ευχαριστούμε. Αν γνώριζες την Όλγα, δεν θα έχεις καμία αμφιβολία. Αρχίζω να το υποψιάζομαι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Έλα, Κατερινά, εγώ είμαι πάλι. Λοιπόν, θέλω να ψάξεις και να μάθεις πληροφορίες για τον Παντελή Βασιλείου. Ναι, ναι, αυτά τα κουτσομπολιά που δεν λέει κανένας μπροστά στις κάμερες. Ωραία, έγινε, έγινε. Λοιπόν, η Κατερίνα είναι τσακάλι στο ρεπορτάζ. Αν μάθει οποιαδήποτε πληροφορία και μας χρησιμεύει, εννοείται θα σας το πω. Κοίτα, αυτή είναι η κόρη της Όλγας. Γι' αυτό το πλασματάκι έκανε ό,τι έκανε. Αχ, είναι πάρα πολύ γλυκιά. Εντάξει, κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν είμαι υπέρ της αυτοδικίας, αλλά δεν έχω και παιδιά για να ξέρω πώς θα αντιδρούσα σε μια τέτοια περίπτωση. Κανένας μας δεν επικροτεί το φόνο. Η Όλγα τρελάθηκε με αυτόν τον ανώμαλο. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις. Το κρασί που έχω φέρει έχει το όνομά σου. Φαντάζομαι το ξέρεις. Έλα. Καλά, δεν το πιστεύω. Πήγες και έδωσες τόσα λεφτά. Ήθελα να σε εντυπωσιάσω. Έτσι, για ισοτιμία. Ελπίζω να σε εντυπωσιάσω κι εγώ με το φαγητό που έφτιαξε ο σεφ. Ναι. Θα το ανοίξεις. Φυσικά. Του 14 είναι. 2012. Εξαιρετική σοδιά. Δεν θα ξέρεις βέβαια ότι είμαι εινολόγος. Έλα. Χημικός έχω σπουδάσει. Με εξειδίκευση στην εινοποιία. Μάλιστα. Γι' αυτό ήρθα, Λονδίνο. Θέλω να κάνω μεταπτυχιακό. Θέλω μεγαλύτερη εξειδίκευση. Γεια μας. Γεια μας. Και πώς είναι η ζωή στο Λονδίνο? Καινούριος είμαι. Δεν έχω φίλους. Μόνο έναν με τον οποίο και συγκατοικώ. Μάλιστα. Εντάξει, νέος είσαι, ωραίος είσαι, κοινωνικός είσαι, νομίζω. Οπότε θα κάνεις γρήγορα φιλίες. Δηλώνω οι πρώτοι σου φίλοι. Σε ευχαριστώ. Το εκτιμώ. Αυτό σου έλειπε. Ξύνο, με συγχωρείς. Καλά, όταν θα με γνωρίσεις καλύτερα θα καταλάβεις ότι, εντάξει, μερικές φορές αστειεύομαι λίγο πιο συχνά από όσο νομίζουν οι άλλοι. Μάλιστα. Εσύ ζεις χρόνια Λονδίνο. Εδώ και μια αιωνιότητα. Αχ, Θεέ μου, τι πόλη είναι αυτή, τη λατρεύω. Ένταση, χρώμα, μουσική. Θέατρα. Γκαλερί. Μουσεία. Όπερα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα εικαστικά. Μ' αρέσει η μοντέρνα ζωγραφική. Αχ, είχες την date. Είχε μια έκθεση του Πικάσο. Τελειώνει τώρα. Ήθελα να βρω λίγο χρόνο να πάω, αλλά... Ναι, πριν τρεις μέρες ήμουνα στην date. Είχα δει το All Too Human. Ο Francis Bacon, βλέπεις, είναι από τους αγαπημένους μου. Πολύ σκοτεινά γούστα έχεις. Όχι, με συγχωρείς. Δεν θα το ξανακάνω. Μην με παίρνεις τελείως τα σοβαρά. Μήπως τρομάζω. Όχι. Μου έχεις κάνει εντύπωση. Το έχω πει και στην Νικόλα, άλλωστε. Μάλιστα. Και τι σου είπε? Γιατί ξέρεις, οι γυναίκες λίγο ζηλευόμαστε μεταξύ μας. Αντιθέτως, μου έχει πει τα καλύτερα. Ωραία.
Πάμε να φάμε. Και να πιούμε και το υπέροχο κρασί που έφερες. Και που ξέρεις, μπορεί να λυθούμε και να πούμε και τα μυστικά μας μετά. Γεια σας. Καλησπέρα. Νωρίς ήρθες. Εμείς θα πάμε πάνω. Παρακαλώ. Καλησπέρα, σε ενοχλώ? Όχι, Αμαλία, δεν ενοχλείς. Τι έχουμε? Η Μαργκό ετοιμάζει κάτι με ένα από τα καράβια μας, αλλά δεν ξέρω ακόμα τι, το ψάχνω. Εντάξει, Αμαλία, θα περιμένω νέα σου. Είσαι καλά? Σ' ακούω προβληματισμένο. Τι να σου πω τώρα, είμαι τραγικά αμήχανος. Ο γιος μου έχει κλειδωθεί μέσα στο δωμάτιό του με μια κοπέλα και έχει βάλει στη διαπασό τη μουσική. Και? Το πρωί μου είχε προτείνει να πάω να κοιμηθώ σε ξενοδοχείο. Είναι πράγματα αυτά? Εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι όντως αμήχανο. Απ' την άλλη, τον καταλαβαίνω. Αλλά δεν νιώθω καλά. Να είμαι μέσα στο σπίτι μου και στο διπλανό δωμάτιο να γίνεται μην πω τι. Μου έρχεται να σηκωθώ να πάω στο γραφείο. Ναι. Εγώ ευτυχώς έχω κόρη και δεν τα πέρασα αυτά. Αλλά τι να κάνουμε, ο γιος σου είναι στα ντουζένια τώρα. Κατανοώ. Πάντως, εγώ θα πρότεινα να του βάλεις όρια. Μπορείς, για παράδειγμα, να του πεις ότι δεν έχεις πρόβλημα να χρησιμοποιεί το σπίτι, αλλά όταν είσαι στο γραφείο. Σωστά, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω αν μετά από αυτή τη συνέντευξη έκανα καλό ή κακό στην Όλγα. Αυτό που κράτησαν είναι το ότι η Όλγα είναι μια ανήπαντρη μητέρα. Και τι έγινε? Θα την κακολογήσουν τώρα από αυτό? Έλα ρε εσύ, Άλεξ. Ανά, εδώ δεν είναι το Λονδίνο. Εδώ η πλειοψηφία του κόσμου είναι πιο κλειστό μυαλί. Εγώ πιστεύω πως το ότι η Όλγα είναι μια ανεξάρτητη γυναίκα και καλή μητέρα συγκίνησε. Ειδικά αυτό που είπες ότι θα είσαι ευγνώμων για πάντα, εγώ βούρκωσα. Και εγώ και η δημοσιογράφος. Και μετά από αυτό το είδες ότι έδειξε ενδιαφέρον για την Όλγα. Να σου πω την αλήθεια, σήμερα είναι η πρώτη φορά που νιώθω λίγο αισιοδόξος. Χαίρομαι. Ωραία μου. Δεν νιώθω καλά να μείνουμε εδώ απόψε. Αγριεύομαι, εδώ μέσα έγινε ένας φόνος. Και ο Στέφανος είναι πολύ περιγραφικός για το πώς έγιναν όλα. Πόσο αίμα έτριξε. Ακόμα. Αύριο το πρωί θα πάμε σε ξενοδοχείο. Εντάξει. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Η ζωή στην Ελλάδα? Ανιαρή. Καμιά σχέση? Είχα, αλλά χώριζα πριν 3 μήνες. Σοβαρό? Μέτριο. Με το τσιγγέλι που τα λες. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Πώς τη βγάζεις σεξουαλικά? Ορίστε. Σοκαρίστηκε. Και φυσιολογικά πράγματα σε ρωτάω. Λοιπόν. Με περιστασιακές επαφές. Επιπληρωμή? Όχι βέβαια. Γιατί το λες έτσι? Χαρά είναι οι πληρωμένες επαφές. Έχεις ταμπού? Καθόλου ταμπού. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πληρώσω μια γυναίκα για να κάνει σεξ μαζί μου. Το βρίσκω λίγο θλιβερό.
Πίστεψέ με, δεν είναι καθόλου χειδαίο. Σεξ επιπληρωμή υπήρχε από την αρχαιότητα. Στο σεξ επιπληρωμή υπάρχει πολύ μεγάλη ελευθερία. Είσαι απαλλαγμένος από συναισθήματα. Και η λίμπιντο στα ύψη. Τι με κοιτάει. Είσαι πολύ προχωρημένη. Κάπως σε γνώρισα. Κι εγώ. Γεια μας. I flow like a falling star. I grow. I go to every high and every low in crazy love. Such a crazy love in my mind. Raindrops and sun. Μετακομίσαμε στο ξενοδοχείο γιατί μετά από αυτό που συνέβη μέσα στο σπίτι, η Άννα αγριεύεται. Καταλαβαίνω. Πάμε. Ναι, γιατί θέλω και εγώ να μιλήσω με αυτή τη γυναίκα. Αφήστε με εμένα στις φυλακές να δω την Όλγα και πηγαίνετε που θέλετε μετά. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μείνεις να φάμε πρωινό? Δεν προλαβαίνω. Δουλεύω. Γεια σας. Τι έγινε? Μου κρατάς μούτρα? Άκου να σου πω, Αντρέα. Χτες το βράδυ ήθελα να ανοιξηγεί να με καταπιεί. Ντρέπομαι, το καταλαβαίνεις? Μήπως θεωρείς ότι κάνω κάτι λάθος? Έχεις λίγο παλιά μυαλά. Μπορεί. Με αυτά όμως τα μυαλά πορεύτηκα, με αυτά θα συνεχίσω. Λοιπόν, για να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Θα φέρνεις όποια θες στο σπίτι, όσο θα είμαι εγώ στην υπηρεσία. Μετά τέλος. Μα η Νάνση σχολάει αργά. Δεν με νοιάζει. Στις 9 γυρνάω στο σπίτι, κανόνισε. Τέλεια! Μου δίνεις εντολές σαν να ήμουν υπό τις διαταγές σου στην αστυνομία. Λάθος. Κάνω αυτό που θεωρώ σωστό και λογικό. Στον Άλκη ποτέ δεν θα μιλούσες έτσι. Θα είχε γίνει χαμός εδώ μέσα. Ρε Άλκη, έχω πάθει πανικό τώρα. Πού έχεις μπλέξει? Με εκβιάζουν, ρε. Με εκβιάζουν. Το καταλαβαίνεις? Θα πάνε καρφωτοί στον πατέρα. Γεια σας. Γεια σας. Η
είμαι ο Αλέξανδρος Μελάς, ο πατέρας της κόρης της Όλγας. Θέλω να σας παρακαλέσω να πάτε στο δικαστήριο για να καταθέσετε όλα όσα έγιναν με το θύμα και την κόρη σας. Σας παρακαλώ, δεν το κάνετε, η Όλγα κινδυνεύει να φάει σόβια. Δεν μπορώ, μη με ανακατεύετε. Είμαι φτωχή γυναίκα, μεγαλώνω ένα παιδί. Και η Όλγα μεγαλώνει ένα παιδί. Γι' αυτό το παιδί θα μεγαλώσει χωρίς μάνα, δεν μιλήσετε. Δεν μπορώ, φύγετε. Δεν πρόκειται να μιλήσω ποτέ και πουθενά. Είμαι μόνη χωρίς. Σας παρακαλώ. Δεν σας ζητάω να κάνετε κάτι κακό. Θέλω απλά να πείτε την αλήθεια. Και θα σας βοηθήσω οικονομικά, το κάνετε. Σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι για να πάρει το παιδί σας σχολικά, τώρα που ξεκινάνε τα σχολεία. Και αν ανοίξετε το στόμα σας, θα σας δώσω κι άλλο. Αυτή είναι η κάρτα μου. Πάρτε με. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Το ήθελα από την πρώτη στιγμή. Πώς είσαι? Έχεις αδυνατήσει? Εντάξει. Δεν είμαι και διακοπές. Εσύ πες μου, πώς θα πας με τη Λίδα? Αντέχεις? Τη λατρεύω τη μικρή. Είναι το πιο καλό, γλυκό και καλόβουλο πλασματάκι. Και οι παππούδες της είναι εξετρελαμένοι. Από αγκαλιά σε αγκαλιά την έχουνε. Μην ανησυχείς. Δεν της χαλάω γατήρι. Ο Άλεξ βέβαια λέει ότι την κακομαθαίνω, αλλά πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση αυτό είναι το σωστό. Της λείπεις. Τις προάλλες μου θύμωσε. Και μου είπε ότι δεν μ' αγαπάει. Πείσμα ήτανε. Όλα δεν το εννοούσε. Σε λατρεύει. Εσύ την έχεις κάνει αυτό το εξαιρετικό πλασματάκι που είναι. Ανά. Αυτές τις μέρες σκέφτηκα πολύ. Εγώ τελείωσα. Δεν υπάρχουν ελπίδες. Όλα. Σου ζητάω να την προσέχεις. Και να την αγαπάς σαν παιδί σου. Σου ζητάω να την αφήσεις να δεθεί μαζί σου. Και να την αφήσεις να σε φωνάζει μαμά. Αν με ξεχάσει τελείως, δεν θα υποφέρει. Όλα όχι. Με τίποτα. Εσύ είσαι η μαμά της. Εσύ πρέπει να μείνεις στη μνήμη της ακριβώς έτσι. Όσο και αν χρειαστεί. Στερήθηκα κι εγώ τη μαμά μου. Για 8 χρόνια. Δεν την ξέχασα. Τη μορφή της. Το χάδι της. Τη μυρωδιά της. Έτσι ακριβώς. Δεν θα σε ξεχάσω ούτε λίγο. Θα σε θυμάται και θα σε περιμένει όσο κι αν χρειαστεί. Μην παραιτήσεις από το παιδί σου, Ολγά. Μην παραιτήσεις, σε παρακαλώ. Αν άκουσα με. Στην εμπιστεύομαι. Από εδώ και πέρα, εσύ είσαι η μαμά της. Thank you.
Καλημέρα. Καλημέρα. Με άδειασες και εξαφανίστηκες. Δεν βγήκαμε τελικά. Όλο δικαιολογίες και μηνύματα είσαι. Ήμουν πολύ κουρασμένη. Αυτό. Ήθελες να μάθεις τι θέλω από τη ζωή σου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τι θέλεις. Πήρα φόρα και θα σου πω. Εσένα θέλω. Ολόκληρη. Όπως δεν ήθελα ποτέ καμία άλλη στη ζωή μου. Ορίστε. Στοπ. Πες κάτι. Αν θέλετε να ερωτοτροπήσετε, μπορείτε να πάτε και ένα στενό παρακάτω. Έξω από το τμήμα. Πήρες ψωμί? Ναι. Αν θες πάμε να φάμε με τους δικούς μου. Είστε για το ταχυδρομείο. Λαγιασμή. Α, αυτό είναι για σένα. Ξέρω ποιος είσαι. Ορφέα, τι είναι αυτό? Τι πάει να πει? Αλλά γιατί ρε φίλε της έδωσε λεφτά? Ο δικηγόρος τόνισε να μην το κάνει. Μου το είπες χίλιες φορές. Ξέρω τι κάνω. Γυάλισε το μάτι της και θα ανοίξει το στόμα της. Καλά ρε, γιατί δεν μου είπες ότι είμαι σαν το Λίγδι, ε? Σαν τη Μάτζικα Ντεσπέλ με έχεις κάνει. Οι φίλοι πρέπει να λένε την αλήθεια. Σαν ένας ποτήρας έγινα, κοίτα. Σαν σπιτάκι. Σαν παράθυρο με κουρτινάκια. Μία μπάλα από τρίχες. Μούσια, γένια, μαλλιά. Σαν πίθηκος έγινα. Λοιπόν, θέλω να ξέρω αν είμαι ελεύθερη ή όχι. Είσαι. Ναι. Μπορώ να σε δω απόψε? Γιατί όχι. Ναι, κυρία Πολυξένη. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Γεια σας. Αποφάσισε να ανοίξει το στόμα της. Είδατε. Τι να πω. Έπεσε έξω. Αυτό είναι καλό νέο, ρε. Ό,τι σου είπα είναι αυτό που έμαθα. Δεν αστείευομαι τη δουλειά μου. Όση αδυναμία και να σου έχω. Μου έχεις αδυναμία, Νικόλα. Ναι, είπες Νικόλα. Γιάννης Παρασχάκης, χαίρομαι πολύ.